Πάμε να συνδεθούμε λίγο, παιδιά, με το Χάρκοβο. Η Κατερίνα Σευσένκο είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων εκεί. Είναι μαζί μας. Καλημέρα. Με τις δύο σημαίες από πίσω, της Ουκρανίας και της Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο καλημέρα είναι για σας εκεί? Είμαι πρώην πρόεδρος. Δεν είμαι πρώην πρόεδρος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από χιονισμένο και βομβαρδισμένο Χάρκοβο. Αλλά πιστεύουμε όλα θα πάνε καλά. Άκουσα το όλα θα πάμε καλά, γιατί ακόμα λίγο η σύνδεση θέλει λίγο το χρόνο της για να είναι επαρκής. Πείτε μας λίγο πώς είναι το κλίμα εκεί, αν εκεί υπάρχει παύση, αν ακούτε σιρήνες, βομβαρδισμούς ή αν είναι τα πράγματα ήρεμα, ο κόσμος έχει ξεκινήσει να φεύγει, τι γίνεται, ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή εκρήξεις, βομβαρδισμοί, πυροβολισμοί. 9.30 είχαμε αεροπορικό συναγερμό. Το ξέρω πάρα πολλά μέλη του συλλόγου μας έχουν φύγει. Πήραν τα παιδιά τους και έχουν φύγει. Εσείς παραμένετε εκεί? Ναι, εγώ με τους γονείς μου. Είστε με τους γονείς σας. Δεν σκοπεύετε να φύγετε? Τώρα έρχονται οι σκέψεις αυτές, αλλά μάλλον δεν γίνεται. Φαγητό έχετε, φαγητό, νερό, ρεύμα. Πώς είναι η διαβίωση αυτή? Ναι, έχουμε μας φαγητό. Εγώ πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια έχει ουρές, κάποια πράγματα λείπουν. Αλλά μπορείς να τα βρεις αλλού, επειδή ο δήμαρχος, ας πούμε, προσπαθεί να εμείς να έχουμε τα πάντα. Και οι άλλοι κάτοικοι της πόλης επίσης βοηθάνε ένας στον άλλον. Εγώ προσωπικά χθες όταν πλησιάζω στο σπίτι μου, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και ένας με ρωτάει πού θέλω να πάω, πού να με πάει αυτός. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω φτάσει ήδη. Στο σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα τρόφιμα, δεν υπάρχει ανεφοδιασμός. Πώς είναι η κατάσταση ως προς αυτό, δηλαδή πόσες μέρες πιστεύετε ακόμα ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες προμήθειες? Δεν θέλω να το σκεφτώ. Πιστεύω ότι γρήγορα θα τελειώσει αυτό και όλα θα είναι καλά. Μάλιστα, παραμένετε λοιπόν εκεί. Δεν ξέρω, θέλει απίστευτο ψυχικό σθένος. Το Χάρκοβο είναι μια περιοχή που χτυπήθηκε πάρα πολύ έντονα και αλήπητα. Αλήπητα. Πάρα πολύ ζωστά. Λένε ότι σήμερα τη νύχτα χτύπησαν 40 σπίτια, 40 κτίρια σε όλο το Χάρκοβο, σε όλες τις περιοχές. Αυτό το βράδυ που μας πέρασε, 40 κτίρια και παραμένετε εκεί, δεν θέλετε να φύγετε? Δεν θέλετε. Ο πατέρας δεν έχει καλή υγεία, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν θα τον αφήσω. Αυτός ούτε δεν θέλει να πάει πουθενά. Σας καταλαβαίνω. Αυτός είναι Σευσένκο, είναι Ουκρανός. Αυτός θα μείνει. Οπότε μένετε όλοι μαζί δίπλα του. Καλό κουράγιο, καλή τύχη εύχομαι, γιατί τύχη χρειάζεστε, μπόλικη αισθάνομαι εκεί, και δύναμη, πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας από Ελλάδα, η σκέψη μας είναι μαζί σας. Το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.